και με τον νόμο, θα έπρεπε εγώ τώρα να έχω ξαπλώσει στην καναπεδάρα μου, πραγματικά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα έπιπλα σύλλας που επιμελήθηκαν όσον αφορά τον εξοπλισμό. Γιατί μου φτιάξανε μια πολυθρόνα που πραγματικά μπορεί και να με αγκαλιάσει, αλλά και εγώ να κάθομαι αναπαυτικά για μια ολόκληρη ώρα, 365 μέρες το χρόνο, επί την επανάληψη 365 επί 2 και επί την τρίτη επανάληψη 365 επί 3. Και αυτό το πετύχανε. Αλλά έχοντας 4 κουκλάρες, δείξε ένα γενικό, σε παρακαλώ, ένα γενικό. Δηλαδή, δείξε έτσι να δει ο τηλεθεατής μου, το γενικό είναι το 4. Να δει ο γενικό τηλεθεατής μου, ότι έχω 4 καταπληκτικές κουκλάρες, Μαρία Σατσάκη εδώ, Αγγελική Κούκουρα εδώ. Γεια σας, κοριτσάρες μου, θα έρθω σε λίγο κοντά σας, τις δύο ξανθιές μαζί. Και βεβαίως, Βίκυ Μπάντα από την στήλη, από τη VMart, εγώ έχω συνηθίσει να λέω, αλλά από το Ιδέες και Λύσεις, με μια ιδιαίτερη καλεσμένη που σήμερα, Βίκυ μου, έχουμε ετοιμάσει το μικρόφωνο, Κοκορίκο. Ναι, ξεκίνα λίγο με το κομμάτι σου για να μπει στο νόημα. Δεν έχω συνηθίσει. Κυρία Σατσάκη, δεν έχω συνηθίσει στο μικρόφωνο. Ναι, λίγο όμως το έδωσα σήμερα γιατί ο κόσμος θέλει. Σε έχει συνδέσει με το κομμάτι της Κοκορίκο. Το Κοκορίκο. Και φωνάζουν το μπι. Έλα, παιδί μου. Με το κόκκινο λυρί. Κοκοκοκοκοκοκοκοκορί. Έχουμε ένα λύση. Το βλέπετε, κυρίες και κύριοι, περνάμε πολύ άσχημα. Το θέμα σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι έχουμε, έχουμε πολύ ωραία. Γεια σου, επιτυχία μου. Την επέλεξα γιατί κάνει πολύ ιδιαίτερα πράγματα και ξέρεις, εγώ έχω θέμα με τα βαζάκια από τις μερμελαδίτσες. Δεν είσαι μόνο εσύ και η Σατσάκη είπε πριν ότι θέλω να φωτογραφηθώ με τα μπουκάλια. Ναι, έχει θέμα με τα μπουκάλια. Εντάξει, με τα μπουκάλια, αγαπητοί. Λοιπόν, για πες τι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι αυτό και όλα το φέρατε με τα χρώματα γιατί κάνουμε το κοντράστ της εκπομπής. Αυτό το θέλω όμως. Κοκοράκι. Α, δεκοράκι. Λοιπόν, έχω πάθει. Κοίτα τι ωραία δουλειά. Δηλαδή στην ουσία ανανεώνουμε το παλιό μας βάζο ή και καινούριο αν θέλουμε. Οτιδήποτε, δεν είναι μόνο βάζο. Όχι. Οτιδήποτε σε γυαλί και πλαστικό και τσίγκινο. Μάλιστα. Ένα καφέ αυτό εδώ, ας πούμε, που έχει κάνει ευτυχία, το οποίο είναι εξαιρετικό. Ναι. Είναι ένα καφέ, πιάσου τα χεράκια σου. Α, τι ωραίο από το να ανοίγει τον ένα καφέ, το ξέρει, το κλασικό, το τυποποιημένο κτλ. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Καταρχήν πάμε να πούμε λίγο για μία φορά που μπορούμε να πούμε την ευτυχία. Γιατί εγώ θα σας αφήσω να δουλεύετε. Εμένα με βρίσκεται στο effihandmade.gr. Mm-hmm. Μπορείτε να δείτε πράγματα και κατασκευές που είναι αποκλειστικά από άμμο. Άμμο θαλάσσης π.χ. Και θέλω και να πω κάτι. Και να γνωρίσετε τα προϊόντα. Μπορούμε να παραγγείλουμε και κάτι που εμείς θέλουμε, αλλά μπορούμε και να σου φέρουμε ένα αγαπημένο μας βάζο. Εννοείται. Που είναι, ας πούμε, που έχει πια κουράσει να το έχουμε στο χώρο μας και δεν το θέλουμε, να μας το ανανεώσεις για να ανανεωθεί και το μάτι μας που λέμε, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω να δουλεύετε, γιατί αυτό δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο κομμάτι. Απλά πρέπει να πούμε την προεργασία, τι κάνει ακριβώς η ευτυχία ή τι κάνουμε τέλος πάντων εγώ, στα βαζάκια πάω να πριν κάτσω εκεί και μου εξηγείτε. Συνεχίζεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνουμε. Εξηγήστε μου μέχρι εγώ να πάω να κάτσω για τους κορίτσια. Να τα πούμε άλλη μία στους τηλεθεατές, έτσι ώστε να κάνουν και εκείνοι τα δικά τους. Ωραία. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με εσάς. Να μου πεις λίγο έτσι επιτροχάντη, γιατί μετά θέλω όταν το φτιάχνετε να βλέπω και να βλέπω. Τι χρησιμοποιούμε σε αυτή την τεχνική και τι ακριβώς κάνουμε. Για πες μου. Λέω. Λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Το πρώτο βασικό, να βλέπει. Να τραβάει αυτό που φτιάχνεις. Μάλιστα. Κατάλαβες. Καταπληκτικά. Να σου πω να το φέρω αυτό από εκεί που είναι έτοιμα να τα βάλω. Αυτό που βλέπω, Γιάννη μου. Εκτός από αυτό. Και αυτό. Που σου άρεσε. Ωραία. Εντάξει, θα τα βάλω εδώ στα κορίτσια μου. Μπράβο. Πολλά που απλά να το βάλεις, αυτό να το βάλεις έτσι λίγο ξαπλωμένο. Αυτό. Ναι, το μπουκάλι. Το βάλουμε λίγο ξαπλωμένο. Μπράβο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλειο. Λοιπόν, θα μπορέσει η κάμερα να γράφει ακριβώς αυτό που κάνεις, τη τεχνική σου. Ωραία. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι άμμο, χρωματιστή ή θαλάσσις ακόμα, κάποια παραλία. Την οποία τη βάφεις αν θέλεις μετά. Την οποία τη βάφεις. Και αυτή βάφεται. Δεν θα το συνηθίσω αυτό, να το ξέρετε. Ναι. Όχι, σου πάει πάρα πολύ και μάλιστα τώρα μόλις με πήρανε και από γνωστό παραλιακό μαγαζί, θέλω να μιλήσεις μετά. Λοιπόν, για πες με ευτυχία. Λοιπόν, χρειαζόμαστε άμμο πρώτα απ' όλα, χρωματιστή. Υπάρχει στο εμπόριο σε είδη κεριών, π.χ. να βρούμε κουτιά, αυτό που βάζαμε μέσα στη γυάλα και στολίζουμε το κερί μας. Βεβαίως. Αν θέλουμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε, κάποια στιγμή το έχουμε βαρεθεί, μπορούμε πολύ άνετα να μπορέσουμε να ντύσουμε βαζάκια, ντενεκεδάκια ή ό,τι άλλο θέλουμε. Εγώ θέλω
έλεγα θα είμαι πιο, ακόμη πιο παράτολμη, ακόμη και κορνίζες. Ακόμη ναι, πιο εννοείται. Τα πάντα. Έτσι, και αν έχεις υπομονή υλικό, ακόμα και την πόρτα του σπιτιού σου. Το υλικό είναι τρομερές οι δυνατότητες. Βασικά η άμμο από μόνη της δεν μας λέει κάτι. Το θέμα είναι τι κόλλα βάζουμε. Αυτό είναι. Η λευκή κόλλα λοιπόν που υπάρχει μπορεί με κάποιες επιστρώσεις, και αυτό είναι το σημαντικό στην άμμο, να δεθεί παντού. Άρα η κόλλα, η άμμος και το αντικείμενο στο οποίο πάνω θα επέμβουμε είναι τα τρία βασικά συστατικά. Μετά βασικά. Είναι η τεχνική, είναι η ευρεσιτεχνία. Μετά είναι η τεχνική και στο τέλος είναι τα λούστρα. Ωραία. Δηλαδή αν θέλουμε να το πλένουμε, αν είναι ένα βαζάκι π.χ. που θέλουμε να πληθεί, να πρέπει να λουστραριστεί. Να μην αναστροφονίζουμε, αρχίζει και φεύγουν τα μισά. Βέβαια. Και να μην διασπώνται στο χώρο. Μπράβο, γιατί αυτά και που τα πιάσα, είδα και τα χέρια μου, ήσαν να πιάσα μόνο το κρύσταλλο, δεν έβγαλα τίποτα. Μπορείτε να δουλεύετε, ωστόσο θα ακούτε και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει ετοιμάσει η Αγγελική Κούκουρα εν ώψη και της 28ης. Και ωραία. Στο δεύτερο μέρος, γιατί θα φύγετε, ξανά έχουμε κοντά σας να μου πείτε πού έχουμε φτάσει, τι χρησιμοποιούμε, ενώ η κάμερα θα βλέπει ακριβώς τι κάνετε. Ο λόγος σε εσάς χειρονακτικά, ο λόγος σε σένα ομιλητικά. Ομιλείτε παρακαλώ. Λοιπόν, είδατε πως θα διεκπέρασα όλα και όλα και εσύ. Σε λίγο προετοιμάζεσαι, μη σε πιάνει άγχος, γιατί έχει να μας πει τα περίεργα και τα κουλίκανα τον κόσμο. Λοιπόν, για πες. Ήθελα να πω ότι η ηρωική άρνηση της διέλευσης των Ιταλικών στρατευμάτων από το ελληνικό έδαφος, το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου 1940, όπως όλοι γνωρίζουμε, σήμανε την επίσημη έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Εμμανουέλε Γκράτσι, το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου, πήγε στην οικία του Ιωάννου Μεταξά. Σ' ακούω, απλά σ' ακούω και με τις εικόνες. Αυτά. Καλέ, βέβαια και σ' ακούω. Τι νομίζω, δεν σ' ακούω, επειδή είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ανανεωμένη. Πες μου σήμερα και έχεις και πολύ ωραίο μαλλί. Πάμε τώρα που το θυμήθηκα πριν ξεκινήσουμε την αναδρομή. Το κομμωτήριο είναι της κυρίας Νότας. Είναι στη Θιβόν 266 στο Περιστέριο. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αν και εσύ ξέρω δεν είσαι πολιτικό κομμωτήριο, αλλά για να σε πείσει, είπα να πει ότι κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Έχει φυτικά χρώματα, με όσο το δυνατόν λιγότερα χημικά. Πολύ βασικό. Ναι, συγγνώμη. Βεβαίως. Ξεκινάω το μπανάνα. Ναι, για πες αν. Έχει επιμεληθεί και το χρώμα. Και το χρώμα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Είναι ωραίο. Εξαιρετικό. Πάμε να πούμε λοιπόν για την 28η. Άρα λοιπόν, είπαμε ότι το βράδυ... Το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Ιταλία κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στην Ελλάδα. Λόγω του ότι ήθελε να περάσει τα στρατεύματά της μέσω του ελληνικού εδάφους, με την δικαιολογία ότι ήθελε να καταλάβει διάφορες στρατηγικές θέσεις, αεροδρόμια, λιμάνια ή οποιαδήποτε άλλα μέρη, ώστε να υπάρχει και πρόσβαση για τις πολεμικές σειράξεις στην περιοχή της Βορείου Αφρικής. Οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως. Δηλαδή, πριν τη λέξη του τελεσιγράφου, οι ιταλικές δυνάμεις υπήρχαν στον αριθμό κατά πολύ στις αρχές. Οι Ιταλοί στρατιώτες ήταν γύρω στις 105.000. Συν τις άλλες υπήρχαν κάποιες θρηλυκές ταξιαρχίες, οι οποίες είχαν ονόματα Ιταλικών πόλεων. Πάρμα, Βενέτσια, Σιένα, Φεράρα. Πολύ σημαντική ήταν η ημεραρχία αλπινιστών, οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για μάχες σε ορεινά εδάφη. Η τεχνολογία τους επίσης, σε πολεμοφόδια και σε πολεμικές μηχανές, υπερτερούσε κατά πολύ. Το προτέρημα βέβαια της Ελλάδας, εκτός από το ακατάβλητο φρόνημα που έχουν όλοι οι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Μα αυτό σημαίνει η Ελλάδα. Αυτό. Παιδιά, η Ελλάδα είναι αυτό. Ευτυχία βλέπεις ότι γυράς κοαΐδι δασκόμενος, ότι εσύ κάνεις τη δουλειά σου και βλέπουμε. Απλά θα ήθελα λίγο, Βίκη μου, τηλεοπτικά να μου αφαιρέσει τα δύο, για να βλέπουμε ακριβώς που βάφει ευτυχία, τελείως να φύγουν από μπροστά της, μπράβο. Αλλά μαθαίνουμε και πολύ ιστορικά πράγματα λόγω της ημέρας 28ης Οκτωβρίου. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη στήλη Μαρία Σατσάκη, για να μαθαίνουμε και τα κουλίκ μετά από σένα. Αλλά να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα που γίνανε ιστορικά πολύ ιδιαίτερα. Λοιπόν, για πες, λοιπόν, όπως είπαμε, οι Έλληνες έχουν άνω τους αιώνες σε κατάβλητο φρόνημα. Βέβαια,
τα πολεμικά τους μηχανήματα και τα όπλα τους ήταν ξεπερασμένα και πολύ λιγότερα. Mm-hmm. Αλλά είχαν το πλεονέκτημα το ότι οι αξιωματικοί τους ήταν οι βετεράνοι των Βαλκανικών πολέμων και της Μικρασιατικής εκστρατείας. Σε σχέση βέβαια με τους Ιταλούς, στις αρχές του πολέμου ήταν 35.000 περίπου οι Έλληνες απέναντι σε 105.000 Ιταλούς. Αυτό συνέβη στην αρχή του πολέμου. Βεβαίως, επίσης, οι Ιταλοί είχαν δείξει τις προθέσεις τους και πολύ πιο νωρίς, δηλαδή το 15 Αύγουστο του 1940, στο λιμάνι της Τίνου, είχαν τορπιλήσει το Έλλη. Το γνωστό. Το γνωστό Έλλη. Ο Μεταξάς, επειδή ήταν δεσμευμένος με ουδετερότητα της Ελλάδας, αν και ήταν ιδεολογικά προσκύμενος και στη φασιστική Ιταλία, αλλά και στη ναζιστική Γερμανία, επειδή είχε μία φιλοαγγλική πρόθεση, υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδος. Στη συνέχεια, γνώριζε βέβαια πάρα πολύ καλά, ήδη από τις 15 Οκτωβρίου, ότι ήδη είχε προαναγγελθεί ένα σχέδιο από την Ιταλία, το σχέδιο Emergenza G, το οποίο προέβλεπε την κατάκτηση των ελληνικών κρατών, των ελληνικών εδαφών. Ήδη οι Ιταλοί είχαν καταλάβει τα αλβανικά εδάφη. Mm-hmm. Με την ένταξη λοιπόν των εχθροπαξιών, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου υπερτερούσαν οι Ιταλικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν μεγάλη προσπάθεια να ανακόψουν την Ήπειρο από τη Θεσσαλία. Στη συνέχεια όμως, μετά τις 10 Νοεμβρίου, ήρθαν αρκετές ενισχύσεις, ενώ στην αρχή υπήρχε μόνο ο συνταγματάρχης Δαβάκης. Ούτε ιστορικός να ήσουν, βρε Αγγελική, σε θαυμάζω. Μ' αρέσουν, ειλικρινά, βρε Αγγελική. Έλα τώρα, εσύ που τα ξέρεις όλα. Όχι, εγώ δεν εσύ τα ξέρω. Εσύ που τα ξέρεις όλα, το λες αυτό. Ιστορία δεν τα ξέρω. Ναι. Παρόλο δηλαδή που είμαι ένας άνθρωπος των γραμμάτων, αλλά μπράβο σου. Για πες και... Στην Πίνδο υπήρχε μόνο το απόσπασμα του συνταγματάρχη Δαβάκη και μια ταξιαρχία του στρατηγού Κατσιμήτρου στην Ανατολική Μακεδονία. Όπως είπαμε, μετά τις 10 Νοεμβρίου έγινε ανατροπή. Δηλαδή, ενώ οι Έλληνες είχαν να αντιμετωπίσουν μια εχθρική γραμμή 70 χιλιόμετρων και είπαμε και τη θρυλική ταξιαρχία Τζούλια των Αλπινιστών, τελικά τα κατάφεραν, όχι μόνο βέβαια από τις ενισχύσεις που είχαν σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και, όπως είπαμε, από την διάθεση και τον ηρωισμό τους ως επιτοπλίστων. Mm-hmm. Και έτσι άρχισαν να κατακτούν τις πόλεις της σημερινής Αλβανίας, ας πούμε Βορείου Ηπείρου, στις οποίες υπήρχε και μεγάλος ελληνικός πληθυσμός. Δηλαδή Άγιοι Σαράντα, Πρεμετή, Αργυρόκαστρο, Πόγραδετς, με τελευταία την Κλεισούρα, τις οποίες η κατάληψη έγινε στο επόμενο έτος, δηλαδή στις αρχές του 41, και ήταν η νίκη αποφασιστικής σημασίας. Θέλω λίγο, ναι, θέλω, ναι. Και θέλω να σε διακόψω, έτσι για να δούμε, μια και εσύ δεν τα ξεχνάς γιατί είσαι πάπυρος λαρούς, αλλά θέλω λίγο να δούμε λίγο και εκεί, μπράβο, ευτυχία αυτή τη στιγμή. Πολύ τώρα, γρήγορα το έκανε, έτσι. Για το πρώτο, ναι. Ή εσύ είσαι τόσο, τα λες αμέσως πολύ καλά. Ένα από τα δύο τώρα συμβαίνει. Να σου πω, τώρα πάμε να κάνουμε άλλο χρώμα, το πλαϊνό, εγώ θα σας αφήσω. Είπαμε να το κάνουμε δύο χρωματάκια, ωραία. Να δώσουμε επιλογές. Δεν χρειάζεται να είναι μονόχρωμα. Πάρα πολύ ωραία τεχνική, παιδιά. Και αμέσως βλέπαμε πριν ότι απλή το έβαζε, κολούσανε και άρα η κόλλα κάνει όλη τη διαφορά που έχει ομοιομορφία και η τεχνική βέβαια της ευτυχίας εννοείται. Γίνεται ακόμα πιο δηλαδή τέλειο. Μπορούμε και από πάνω από το ροζ να βάλουμε και άλλη κόλλα και άλλα. Ναι. Μπράβο. Μπορεί και θα μπει να καλύψει μόνο τα πολύ μικρά, πολύ μικρά κενά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει και χρωματιστή κόλλα, κορίτσια. Ναι, αλλά δεν έχει ρόλο. Γιατί καλύπτεται. Εγώ το έχω κάνει σε άλλη τεχνική, γιατί κάνω πολλά διαφορετικά. Διαφορετικά. Θα μπορέσεις να χρωματίσεις με ακριλικό την κόλλα σου. Με ακριλικό. Και κάνεις ό,τι χρώμα θες. Με ακριλικό και κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό πώς ονομάζεται η κόλλα, κορίτσια? Του εμπορίου λευκή ατλακών. Ατλακών, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Σας βλέπουμε εμείς την ιστορία μας λίγο για την 28 Οκτωβρίου, γιατί είναι πολύ ωραία να μαθαίνεις τέτοια γεγονότα. Γιατί ξέρεις και τα νεότερα παιδιά μπορεί να τελειώνουν και το σχολείο και να τελειώνουν, αλλά ξέρεις, αλλιώς τα ακούς όταν κάποιος τα διηγείται γιατί είναι φίλος, γιατί είσαι μια παρέα, και αλλιώς τα ακούς όταν αναγκάζεσαι μέσα από το σχολείο να τα μάθεις. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και... Λοιπόν, όπως είπαμε, οι νίκες των Ελλήνων απέναντι των Ιταλών ήταν διθυραμβικές. Μάλιστα.
η τελευταία πολεμική σύραξη μεταξύ τους έγινε το Μάρτιο του 1941, η οποία ονομαζόταν Πριμαβέρα από τους Ιταλούς, η επιχείρηση Πριμαβέρα, που σημαίνει άνοιξη, αιαρινή επίθεση, λεγόταν και αυτή, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος ο Μουσολίνη, και οι Ιταλοί υπέστησαν πλήρη καταστροφή. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, και επειδή, όπως γνωρίζουμε, οι Ιταλοί ήταν σύμμαχοι της ναζιστικής Γερμανίας και είχαν συνάψει μεταξύ τους το Χαλίβδινο Σύμφωνο, στο οποίο είχαν συμμάχους στη συνέχεια και τους Βούλγαρους, αλλά και τους Ιάπωνες από την άλλη πλευρά της Γης, αποφάσισαν την επέλαση των γερμανικών στρατευμάτων για να σώσουν το γόητρο, ας πούμε, της Ιταλίας, με κάποιο τρόπο, στην Ελλάδα. Η επέλαση των στρατευμάτων αυτών έγινε μέσω της Βουλγαρίας, η οποία, όπως είπαμε, ήταν σύμμαχή τους, και της Ιουγκοσλαβίας. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 1941. Έγινε σε πάρα πολύ λίγες μέρες, διότι το έθνος ήταν καταρακωμένο, κουρασμένο και δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί στις τόσο οργανωμένες δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας. Ανέκαθεν δηλαδή η Γερμανία, ήταν ανέκαθεν πολύ οργανωμένη στο έγκλημα. Όπως το είπες, ήταν. Σε παρένθεση να το πούμε. Πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι στην ουσία ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, για τον οποίο ευθύνονται ως επιτοπλίστων οι Γερμανοί, ήταν μια συνέχεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Δηλαδή οι Γερμανοί ήταν τιμωρημένοι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θέλανε να πάρουν το αίμα πίσω. Ακριβώς αυτό. Ήταν τιμωρημένοι, ήταν περιορισμένοι. Αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Να το θυμάστε αυτό. Και κοίταξε να δεις, εδώ κολλάει και μία παροιμία, έτσι. Εγώ συμμετέχω και στα δικά σας ιστορικά, γιατί με... Εννοείται, γιατί να συμμετέχετε. Όλοι μπορείτε να συμμετέχετε. Και εσύ, Γασπεριδούλα, από Δηλωσίων 108, να μιλήσεις, παρακαλώ. Θέλω να σου πω ότι ο Λύκος το τρίχωμα αλλάζει, όχι το χουί. Αυτό, ναι, αυτό βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη έκφραση. Μου θυμίζει τον αγαπημένο το φίλο μου, τον Λάζαρο, τον Κόλλια, που το έχει πει αυτό πολλές φορές, ότι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις το λύκο. Το λύκο, αλλάζει λύκο, παίρνεις άλλο, έτσι. Και τελειώνει η ιστορία. Έχετε πολλές παροιμίες με λύκο, έχετε παραιτήσει πολλές παροιμίες με λύκο, έτσι. Ναι. Πολλές παροιμίες με λύκο. Ναι, ναι. Ο λύκος και γέρασε και άλλαξε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του. Α, και αυτό ωραίο. Πολύ καλό. Παροιμιακό. Και αυτό θα το πω. Συνεχίζω όμως τώρα και άρα λοιπόν οι Γερμανοί θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Οι Γερμανοί θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Άκουτα εσύ, θα σε εξετάσω, ρε Μαρία, στο τέλος θα εξετάσω να τάξω όλη την ιστορία. Είχαν ιτηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερμανοί και ήταν οι κύριοι υπέτη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Γι' αυτό ήταν περιορισμένοι στρατιωτικά, λόγω της συνθήκης των Βερσαλιών που τους περιόριζε, αλλά στο κράτος είχε δημιουργηθεί μεγάλος πληθωρισμός και οικονομική στενότητα και γι' αυτό και ανέβηκε στην εξουσία ο Χίτλερ. Δηλαδή, βρήκε το προβάδισμα, βρήκε το έδαφος ελεύθερο και άνθησε και ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, στο οποίο οι Γερμανοί απελπισμένοι προσχωρούσαν σε αυτό. Σωστά. Αυτό που το μεγάλο κατόρθωμα της Ελλάδας ήταν όχι μόνο η άμυνα που επέδειξε, γιατί οι Γερμανοί, λόγω της καθυστέρησης στο ελληνικό έδαφος, δηλαδή αφού καθυστέρησαν πρώτα την υπηρετική Ελλάδα, η επιχείρησή τους ονομαζόταν Μαρίτα για την υπηρετική Ελλάδα, στη συνέχεια κατέκτησαν το νησί της Κρήτης με την επιχείρηση Ερμής. Μάλιστα. Αυτό τους ανέκοψε πάρα πολύ στο σχέδιό τους να κατακτήσουν τα σοβιετικά εδάφη με την πάρα πολύ γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Τους καθυστέρησε σε αυτό. Δηλαδή ήταν ένας πολύ μεγάλος παράγοντας για την αποτυχία των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρόλος που έπαιξε η Ελλάδα. Τι γιορτάζουμε τελικά, ρωτάω εγώ αυτό που το βλέπουμε στις ειδήσεις και πολλά παιδιά δεν ξέρουν, τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου της σήμερον ημέρα. Είπαμε, γιορτάζουμε την ηρωική άρνηση του ελληνικού έθνους, το όχι λοιπόν, του Μεταξά. Γιατί μπερδεύονται με την 25η Μαρτίου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ναι. Λοιπόν, την 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε το όχι στα ιταλικά στρατεύματα, στη διέλευσή τους. Όχι στην καταπάτηση, όχι στην υποβίβαση. Όχι σε οτιδήποτε χάνει λίγο από τη δύναμή της η Ελλάδα. Χάνει τη δύναμή της. Κορίτσια, σε τι κατάσταση έχετε ολοκληρώσει ένα πολύ ωραίο βαζάκι. Ναι, εδώ έχουμε ολοκληρώσει το μπουκαλάκι. Το κάνει δίχρωμα εδώ η ευτυχία. Λίγο, μπράβο, να το βλέπουμε. Έτσι. Τέλειο, μπράβο. Δύο διαφορετικές άμμους. Ωραία.
Και ακριβώς δίπλα τώρα ξεκίνησε να κάνει μία... Να κάνει σχέδιο. Σχέδια πάνω στην άμμο. Αυτό το ξεχνάω. Μαζί με την άμμο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα θα κάνει το σχέδιο επάνω από την άμμο που ήδη έχει τραβήξει και έχει στεγνώσει, γιατί αυτό το έφερε έτοιμο, το είχε έτοιμο. Ο, το καπάκι δεν ήτανε. Το καπάκι ήταν η στρώση του. Ήταν η στρώση του, ναι, όχι όλο. Αλλά, ναι, αλλά τώρα θα κάνει και το σχέδιο. Πόση ώρα αλήθεια χρειάζεται για να στεγνώσει όμως αυτό? Δεν θέλει πολύ, κανένα δύο ώρο. Ναι. Θέλει ένα δύο ώρο. Ε, εντάξει. Βέβαια, αν βιαζόμαστε, υπάρχει και η λύση του σεσουάρ. Ναι, το σεσουάρ. Έχει κάνει δύο πράγματα σε χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και το μπουκάλι και το βαζάκι. Βάλαμε την κόλλα. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ναι. Βάλαμε την κόλλα. Επιστρώνουμε. Και πασπαλίζεις επάνω. Εκεί που δεν υπάρχει κόλλα, μετά που θα το φυσήξουμε, φαντάζομαι ότι φεύγει. Έτσι, δεν είναι δεμένη τίποτα. Ε, υπάρχει, θα πάρουμε ένα βουρτσάκι ή ένα καλό πινέλο. Αφού στεγνώσει καλά. Βέβαια. Και θα το περάσουμε, θα σας δείξω ακριβώς πώς θα γίνει. Εγώ λέω να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αγγελική Κούκουρα, ήσουν καταπληκτική. Ευχαριστώ πολύ. Και για την σημερινή μας ιστορική ενημέρωση. Εννοείται ότι δεν φεύγεις από την παρέα μας μέχρι το τέλος. Αγγελική Κούκουρα, Μαρία Σατσάκη, Βίκυ Μπάδα, αλλά και αγαπημένη μας Ευτυχία. Να πούμε άλλη μια φορά το site που μπορούμε να βρούμε τη δουλειά σου και να μάθουμε πράγματα. Effihandmade.gr. Εκεί μπορείτε να δείτε τα πάντα. Effihandmade.gr, μία λέξη. Το Effihandmade εννοώ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζω με τα περίεργα και τα παράξενα από την Μαρία Σατσάκη και συνεχίζουμε όμως να φτιάχνουμε μικροπράγματα και έχουμε και πολύ ωραία βιντεάκια. Έχουμε πάρα πολύ υλικό, παιδιά. Και σήμερα τι γιορτάζουμε, μη δω άλλα λάθη. Είπαμε, δηλαδή όταν λέω σήμερα την 28η Οκτωβρίου, εντάξει, γιατί εμείς τη γιορτάζουμε σήμερα, λόγω των ημερών. Γιορτάζουμε το όχι. Μην ακούσω στις ειδήσεις και να μου πείτε κάτι άλλο, θα τρελαθώ δηλαδή. Έλα, μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά, γόρα. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίνηνο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίνηνο ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίνηνο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίνηνο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και για να μην μπερδεύεστε, εννοείται ότι αύριο είναι 28 Οκτωβρίου, αλλά επειδή όμως εμείς και αύριο θα είμαστε κοντά με τα καλύτερα της εβδομάδας, σήμερα γιορτάζουμε εμείς το όχι. Γιατί το προηγούμενο βράδυ, καταλαβαίνεις, είχε γίνει όλο αυτό. Που μας είπε διαστόματος Αγγελικής Κούκουρα, νομίζω ότι ο πλέον ειδικός για να εξηγεί τα ιστορικά γεγονότα. Βίκυ, μπάτε εδώ στην παρέα μας και τι σου είπαμε αν έκανες καμία πρόβα. Επειδή το. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, αλλά δεν μου κάνεις όμως την κίνηση. Το θέλω λίγο επιθεωρησιακά. Δηλαδή, τι άλλο θα. Πριν μας το έκανες καλύτερο μπαίνοντας μετά πριν το break, δηλαδή. Όχι, μα συγγνώμη, αφού σου δώσαμε το μικρόφωνο, παίρνεις ρόλους. Το κοκοράκι. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδί μου, αν εγώ τώρα σου κάνω μια πρόταση για μια επιθεώρηση, θα μου αρνηθείς. Όποτε. Αφού το έχεις, εσύ αρέσει, έχεις την καλλιτεχνία. Πάμε λοιπόν, τι θέλεις να μου πεις. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άλλη μία, παιδί μου, δύο φορές το λέμε το τέτοιο. Σ' αγαπάει όπως εγώ, σε φιλάει όπως εγώ. Σατσάκη, μας βλέπω του έτο με τον κύριο Πετρίδη, να ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ εμφάνιση Αλέξανδρος Πετρίδης, Μαρία Σατσάκη, Βίκυ Μπάδα, κατάμεστο το μαγαζί, στο τάδε. Λοιπόν, όχι, δεν λέω, δεν λέω. Δεν κάνω μια φήμηση. Λοιπόν, Ευτυχία εδώ κοντά μας συνεχίζει να δουλεύει. Για μεγαλουργή και... θέλω να σου πω. Mm-hmm. Του έδωσε τελείως άλλη όψη και κάνει τώρα και περίγραμμα στη σκόνη μας. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα
που να κάνει λουλουδάκια και βάκια. Αυτό πια. 10 χρόνια αυτή η τηλεόραση δεν γίνεται να μην έχει αυτό το. Αυτό το την ενέργεια και τη λειτουργία, πώς να το πω. Λοιπόν, έχουμε μία τηλεόραση. Εγώ θέλω να πω και στους τηλεθέατες, μην νομίζω ότι είμαι τρελός και λέω. Η τηλεόραση λοιπόν εδώ που έχουμε στο Monitor 34 είναι μία τηλεόραση η οποία όσα χρόνια είμαι εδώ, ανά 3 ώρες γράφει να τερματιστεί η λειτουργία. Δεν μπορούμε αυτή την τηλεόραση να μην έχει τερματισμό λειτουργίας. Δηλαδή, διερωτούμε εγώ και λέω, δεν θέλω τον τερματισμό, όχι να μην τερματιστείς κούκλα μου, εκεί να μείνεις αναμένη. Λοιπόν, μα τι κακό, για πες μου ευτυχία, τι κάναμε. Φτάζουμε. Αφού έχουμε τελειώσει ό,τι σχέδιο. Λοιπόν, από μακριά, εγώ αυτό πώς το βλέπω, πραγματικά το βλέπω σαν κόκκους καφέ. Αυτό ήθελες να δείξεις. Τον κόκκο του καφέ. Και το περίγραμμα. Και το περίγραμμα. Μπορούμε να ζητείτε. Πώς το ζητάμε αυτό? Διαχωριστικό βιτρό. Α, διαχωριστικό βιτρό. Μάλιστα. Και μπορούμε και να σχεδιάζουμε. Κάνει ανάγλυφα σχέδια. Μονογράμματα, να γράψουμε απ' έξω κόφι, σούγκαρ, όλα αυτά. Παιδιά, πόσο ωραία πράγματα. Κάντε μου και κάποιες παραλλαγές εφόσον είστε στην παρέα μας για αυτό το θέμα. Μετά θα αποδεσμεύσουμε την ευτυχία. Αλλά όσο θα ακούτε τα περιεργή και κουλίκα από τη Μαρία Σατσάκη, κάντε μου έτσι και μία. Και κάποιες παραλλαγές να βλέπει ο κόσμος. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. δεν μπορώ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων όταν ακούνε τη Μαρία Σατσάκη. Αυτοί που δεν μπορούν να λειτουργήσουν και αυτοί που πάνε, που λέμε. Εν λειτουργία καρμπιλατέρ. Θα δούμε εσύ σε ποια λειτουργία θα είσαι από τις δύο. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι αυτά τα φτιάξαμε μαζί με την ευτυχία. Mm-hmm. Έχω βάλει και εγώ τη δικιά μου την πινελιά. Δεν γινόταν. Εντάξει, το VMR πάντα να παίξει έτσι. Ωραίο, ναι. Σου δίνει. Κοίτα όμως πώς γλυκαίνει το καπάκι και ο καθένας ανάλογα με το σπίτι του βάζει αυτά που θέλει. Λοιπόν, επειδή, να δώσω μία άποψη, επειδή μένα στα μπάνια και τα λοιπά, αυτά που βάζουμε το απορρυπαντικό και τα χέρια, δεν μ' αρέσει, ποτέ δεν έχω αυτά τα πλαιστικά του εμπορίου, ξέρεις, τα έχω με ιδιαίτερα, με ξέρεις. Αυτός είναι με ένας πολύ ωραίος τρόπος, αφού δεν τα επηρεάζει το νερό και στο μπάνιο μας, με βάση το πώς είναι το μπάνιο μας, να φτιάξουμε για το σαμπουάν, για το σαπούνι, δηλαδή να μην είναι αυτά τα κοινότυπα, αυτά που αγοράζουμε τα έτοιμα, το λευκό, το ροζ, το τύπου. Να φτιάξουμε και να πηγαίνουν με το μπάνιο μας πάρα πολύ ωραία. Ή φαντάσου, ας πούμε, στη δικιά σου την τραπεζαρία. Ναι. Τη ρουστή. Τόνισε το τη ρουστή και τη βράτη. Την τύπου Λουδοβίκου. Που κάθεσαι και τρως και επειδή τη βλέπεις για να μην. Η δικιά μου η τραπεζαρία βοηθάει αυτούς που θέλουν να φάνε πολύ. Γιατί προκειμένου που τους κοιτάω, μην ακουμπήσουν το πυρούνι πολύ έντονα κτλ. Δεν τρώνε οι άνθρωποι. Οπότε σε μένα έρχεται κάθεσαι, αλλά δεν τρως πολύ. Ενώ τραπέζι είναι γεμάτο, λες, άσε μην του κάνω καμιά γρατζουνιά και μου φωνάζει. Για πες, τι να βάλω πάνω. Τι να βάλω. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο κιούπι. Mm-hmm. Κοντόχοντρο. Ναι, μ' αρέσουν τα κοντόχοντρα. Γιατί του πηγαίνει αυτό. Και να είναι με τη φυσική άμμο. Δεν πάνε τα ψηλά σε μένα. Όχι, ναι. Δεν πάει. Με τη φυσική άμμο. Ωραία. Αυτό είδες, το είπες, αλλά δεν μου το έχεις κάνει, Βίκη, και τώρα θα έπρεπε να σε αποβάλω. Θα το κάνω μαζί με την. Θα έπρεπε να σε αποβάλω που ήρθες χωρίς έτοιμο πράγμα για την τραπεζαρία μου. Θα κάνεις μετά. Λοιπόν. Μαρία Σατσάκη, ο λόγος ένα, δουλεύετε, κάντε ό,τι εμείς βλέπουμε. Για πες μου, τι έχει γίνει ένα τον κόσμο. Μισό λεπτάκι. Θες να σου τραγουδήσω κάτι, να σου πει. Ναι, έτσι, για να μπει. Πες τη δικιά της επιτυχία. Το με λένε Μαρία. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις, δεν έχει πει ακόμα. Λοιπόν, ωραία, πες μας κάτι, για να μπει έτσι, πες μας λίγο. Λοιπόν, μπήκε. Το Ντουμπάι. Ναι. Μην με κάνεις να γελάω. Όχι, να σε κάνω να κλάψει. Όχι. Να μην κάνω τίποτα. Λοιπόν, το Ντουμπάι θέλει να γίνει η πρώτη πόλη που θα έχει εναέρια κυκλοφορία ανά τον κόσμο. Έχει βγάλει υπτάμενα ταξί, τα οποία έχουν καμπίνες, διθέσιες και είναι υλικοειδή και. Κάτσε το ταξί, εννοεί σαν ταξί όπως το βλέπουμε. Το τετράγωνο πλήμα το ταξί, αυτό το αυτοκινητικό. Ναι, αλλά δεν έτσι σε εμφάνιση. Είναι σαν ελικόπτερο με δύο θέσεις. Υπτάμενο, που λειτουργεί με χειριστήριο. Έτσι κι αλλιώς το Ντουμπάι είναι μια χώρα που στην τεχνολογία και εδώ είναι και μια ψεύτικη πόλη. Το ξέρετε ότι στην ουσία το Ντουμπάι είναι πραγματικά μια ψεύτικη πόλη. Λένε ότι όλο είναι πάνω στημένο σε πράγματα τα οποία είναι ψεύτικα. Όλα, όλα και οι παραλίες του. Να σε ρωτήσω κάτι, κοπελιά, το ότι κάναμε ένα μεγάλο πλατό, δεν σημαίνει ότι το κάναμε για να λαμβάνει. Αρέσει πάρα πολύ. Να φεύγει, να νομίζω. Έχω σήμερα μπανάνα, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω σε αυτή την εκπομπή. Να μην μου τη δίνατε, παραγωγή μου. Λοιπόν, από τη στιγμή που μου τη δώσατε. Αυτό εδώ δεν το ζήτησα. Μπορώ να περιφέρω. Η Σατσάκη μιλάει, φεύγει η Βίκη, πηγαίνει μέχρι το λουτρό, ξανάρχεται. Δεν είναι πολύ ωραίο. Ελευθερία. Άμα δεν πηγαίνει σπίτι, να σε καλέσουμε στο τελείωμα. Άλλωστε να σου πω κάτι, θέλω να το χαρώ κι αυτό. Το υπέροχο.
Καλά λοιπόν, ναι. Καλά δεν σε διέκοψα. Όχι, όχι. Δώσε μου λίγο και το τραγουδιστικό και λίγο στην κούκουρα, γιατί και εκείνη με το τραγούδι. Το ξέρω, έχει φωνάρα η κούκουρα, να ξέρεις. Στο λαϊκό και στο έντεχνο. Ας, το λοιπόν, μας βλέπω για... Λοιπόν, εσύ τώρα δουλέψτε λίγο. Για να... Και μαγαζίδι δηλαδή τώρα, ναι. Έτσι. Το έκανα, συναυλία. Παιδιά, το... Πώς το λένε το παλιό που καθόντουσαν όλοι το ρετρό, που ήταν όλοι το stage μου. Musical θα κάνουμε, musical. Το ρεμπετάδικο. Βίκυ Νίκη ηθοποιός. Ναι. Ωραία. Εσύ θα παίζεις κιόλας και τα πράγματα. Θα φτιάχνω και τα σκηνικά, μη σε νοιάζει. Ωραία. Λοιπόν, φτιάξτε μου εκεί τίποτα. Κοίτα τι ωραία πράγματα που κάνει η Ευτυχία. Πάμε να φτιάχνετε και για να πάμε στη Μαρία. Για πες. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το Ντουμπάι, είναι διθέσιο και έχει 16 έλικες το κάθε ταξί και η διάρκεια της πτήσης είναι μισή ώρα. Ναι, εντάξει, γιατί πόσο να αντέξει. Να σε πάει τουλάχιστον από το ένα μέρος στο Ντουμπάι ή στο άλλο. Είναι ταξί ελικοπτεράκι. Ναι. Μπράβο, ωραία. Αυτό πολύ ωραίο να το κάναμε και εδώ στην Ελλάδα, να επιτρεπόταν, γιατί τώρα παίρνεις ένα ταξί, ας πούμε, για να σε πάει κάπου και λες καλύτερα να πήγαινα με τα πόδια. Πάμε σε επόμενο. Λοιπόν, στη Σελήνη θα μπορούν να μένουν 1.000 άνθρωποι μέχρι το 2050. Δεν θα ζω, αν γίνεται πιο λίγο πιο μπροστά. Ναι. Λοιπόν, θα λιώνουν σε ελληνιακούς πάγους για να πιούν νερό. Όχι, είναι αυτό που... Ναι, όχι, για πες μας, έλα, το θες το μικροφωνάκι σου, άντε. Λοιπόν, ναι, για πες, έλα. Σ' άρεσε τώρα, είναι αυτό να ανέβει. Είναι του μικροφόνου. Δεν μπορώ να μην συμμετέχω τώρα, τις αγαπώ και τις δύο, δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, για πες. Τι ήθελες να πεις κάτι. Τι είναι πατάρι. Α, εντάξει. Από την ταινία, από το σύριαλ, ναι, για πες. Μία επίσκεψη στη Σελήνη στοιχίζει 100 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά απλά σε 20 χρόνια θα είναι άρα πολύ λίγοι άνθρωποι θα πάνε, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Γιατί νομίζω πολύ λίγοι θα έχουν να το πληρώσουν αυτό. Ναι. Λοιπόν, το πιο χλιδάτο ξενοδοχείο που η βραδιά στοιχίζει 100.000 δολάρια βρίσκεται στην Κίνα και ξεπερνάει τα Emirates Palace από το Ντουμπάι. Μέσα έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς και 200 αυτόνομες βίλες και χλιδάτες παραγωγές, μπάτλερ, τα πάντα όλα. Πόσο κοστίζει? Για πες μου. 100.000 δολάρια. Την ημέρα. Ναι. Την ημέρα. Αν μου κάνετε μια καλύτερη τιμή τύπου στα 70, να το κλείσω. Με 100 δεν με παίρνει, γιατί θέλω να μείνω και μια δεύτερη μέρα. Δεν βολεύει. Μάλιστα. Λοιπόν, άσχετο τώρα. Ναι, για πες. Για να το δω λίγο. Α, αυτό που είπα πριν. Είδες που έδωσα και τη ζάχαρη να το δούμε λιγάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Αχ, κοίτα τι γλυκό που έγινε. Ωραίο. Παιδιά, τι ωραίο που είναι για την κουζίνα. Και πρέπει να πούμε κάτι. Όσο και να έχετε, δεν ξέρω τι κουζίνες έχετε, δηλαδή και τις κλασικές κουζίνες, λίγο χρώμα η κουζίνα, παιδιά, πάντα για μένα θέλει. Κουζίνα και μαύρο άσπινα μου έχεις, ναι, θέλω λίγο χρώμα. Η κουζίνα είναι κουζίνα, παιδιά. Ή έστω τα ντετζερέδια και τα τσουκάλια, όπως τα έλεγε η γιαγιά μου, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς. Να είναι ροζ, να είναι γαλάζια, να είναι... Εγώ έχω γαλάζια. Ναι, δηλαδή θέλω λίγο χρώμα στην κουζίνα. Συνεχίζω λοιπόν με τα περίεργα και τα παράξενα. Πώς πεντάγομαι από το ένα θέμα στον άλλον, παιδιά. Τι οργάνωση είναι αυτή. Μπράβο. Για πες. Λοιπόν, μία 37χρονη, αυτό είναι καινούριο νέο, πέθανε ναι, στα 37. Ναι, ήταν παλιά. Α, λέω. Πέθανε στα 37 της, επειδή ήταν 499 κιλά. Απίστευτο. Από παχυσαρκία, έπασχε και από θυροειδή. Η κοπέλα είναι Αιγύπτια από το Άμπου Ντάμπι και τελικά δεν τη σώσαμε, τέλος πάντων. Πολύ δύσκολο πάντως πράγμα η παχυσαρκία και νομίζω ότι εδώ αποκαλύπτουμε, πέραν από το ιδιαίτερο το κομμάτι του περίεργου και του παράξενου, ότι πραγματικά τα πάρα πολλά κιλά πολλές φορές έχουν σαν αντίκτυπο την ζωή ενός ανθρώπου και γι' αυτό ωραία είναι να τρώμε, αλλά όταν αυτό γίνεται πρόβλημα για την ίδια μας τη ζωή, καλό είναι να προσέχουμε. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο μυστήριο ενός ανθρώπου που έζησε 256 χρόνια και γεννήθηκε το 1677. Μεγάλωσε 180 παιδιά και 23 γυναίκες που είχε έχουν πεθάνει. Τι λες, ρε παιδί. Ασχολιόταν με φυτά που καλλιεργούσε. Και εγώ με μία δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τι γελάς. Έτσι. Ναι. Αυτό ξαναπέστε. Δούλευε και μάζευε ιατρικά φυτά και σύμφωνα με τους New York Times πουλούσε τα ιατρικά φυτά για 100 χρόνια ζωής. Άρα δεν είναι και λίγο όλο αυτό εδώ που τα λέμε. Βέβαια. Άλλο.
Μία άλλη έρευνα είναι πώς περνάει, πώς καταλαβαίνουμε ότι περνάει ο χρόνος γρήγορα για όλους και πώς συμπεριφερόμαστε στα 20, πώς στα 40, πώς στα 60. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, σ' αρέσει. Ναι. Λοιπόν, στις σειρές και στις ταινίες με εφήβους πρωταγωνιστές δίνεις δίκιο στους γονείς γιατί ταυτίζεσαι μαζί τους. Ένα λεπτό, κάτσε γιατί αυτό μου το έπαιζε λίγο πολύ απότομα και δεν το μυαλό μου δεν το... Όταν καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει μεγαλώσει, στις σειρές και στις ταινίες με τους εφήβους πρωταγωνιστές, δίνουμε δίκιο στους γονείς γιατί ταυτιζόμαστε μαζί τους. Ναι. Ξαφνικά εκτιμάμε τις χουχουλιάρικες παντόφλες του είδους εκείνου που παίρναμε δώρο στους γονείς μας. Γιατί έχουμε μεγαλώσει και θέλουμε να γυρίσουμε το χρόνο και να μπούμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε περισσότερα ρούχα και παπούτσια που είναι άνετα από ό,τι ρούχα και παπούτσια που είναι σεξι. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, το βλέπετε και από μένα. Παλιά φορούσα τέρμα του ντεκολτέ και τώρα φοράω τέρμα του Χριστό. Σε λίγο θα φοράω και στολή του Δίτη. Ναι. Ναι, το μικρόφωνο, να το έχεις εκεί και να μην το χρησιμοποιείς. Δημιουργώ τώρα, γι' αυτό δεν μπορώ να έχω. Ωραία, για πες, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός. Α, μπράβο, αυτό ήθελαμε. Κατέβασε το τώρα. Σωστή η παρατήρησή σου. Πάμε να πούμε άλλο ένα για να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να πούμε? Διαφορετικό θέμα. Όχι το ίδιο. Όχι, εννοώ. Εννοείται. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό ήταν σωστή η παρατήρησή σου. Λοιπόν, γαμπρός παράτησε την ύφη και πήγε για μπάλα. Τι εννοείς την ώρα της... Όταν παντρευότανε, με το αυτοκίνητο, με τους πανηγυρισμούς και τις κόρες. Παιδιά, ενώ αυτά είναι πραγματικά γεγονότα που τα έχουμε βρει στον παγκόσμιο ιστότοπο. Στη Λάρισα στη Λάρισα κιόλας. Να σας πω, ρε παιδιά, ότι ειλικρινά τα ακούς και λες αυτά ούτε στα παραμύθια. Είναι όμως γεγονότα, έχουμε και φωτογραφικό υλικό σε πολλά από αυτά, ναι, που έχουν γίνει. Δηλαδή να παρατήσεις την ύφη για μια άλλη ύφη, εντάξει. Να παρατήσεις την ύφη γιατί την είδες με το κουμπάρο, εντάξει. Να παρατήσεις την ύφη γιατί θες να πας με τον αδελφό της, εντάξει. Αλλά να παρατήσεις την ύφη για να πας στην μπάλα, όχι, δεν το δέχομαι. Έτσι. Ναι. Συμφωνώ. Για πες και την παράτηση στη Λάρισα. Λοιπόν, έπαιζε στη Λάρισα η ΑΕΚ, αγωνιζόταν εντός έδρας τέλος πάντων, με τον Εργοτέλη. Και είχαν μαζευτεί όλοι σε μια καφετέρια και παρακολουθούσαν τον αγώνα. Mm-hmm. Και ο γαμπρός παράτησε την ύφη και πήγε μαζί με τους άλλους να πανηγυρίσει. Μετά το γάμο ή και πριν το γάμο? Πριν το γάμο. Α, μάλιστα. Πριν, δηλαδή πήγε στο γάμο αργοπορημένος, είχε ντυθεί πριν. Ντυμένος γαμπρός μέσα στο αυτοκίνητο που πανηγυρίζανε για να πάνε στο γάμο. Πήγε να ρίξει μια ματιά για την παλιά και να ξαναγυρίσει. Ναι. Κατάλαβα. Και τελικά ο γάμος έγινε. Αυτό δεν το ξέρω. Να πάρεις το ζευγάρι, να μάθεις παρακαλώ και να μας το πεις την επόμενη φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, παραμένετε στην παρέα. Πάμε να δούμε λίγο γιατί θα αποχαιρετήσουμε. Να σηκωθώ λίγο να πάω στα κορίτσια μου να τα χαιρετήσω. Δηλαδή εννοώ. Γιάννη, να με ενημερώσετε λίγο για τι χρόνο είμαστε, γιατί μπορούμε να κλείσουμε μια και είναι η μέρα. Θέλετε να δούμε και μια πολύ ιδιαίτερη μόδα. Να κλείσουμε με μια πολύ ιδιαίτερη μόδα λόγω της μέρας και της εποχής. Λοιπόν, ακούστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Σατσάκη που ήταν κοντά μου, Αγγελική Κούκουρα που ήταν κοντά μου, Ευτυχία, αλλά και Βίκυ Μπάδα. Τώρα την έφαγα αυτή τη φλασιά, να σου πω κάτι. Γιατί να μην κλείσουμε και με μια πάρα πολύ ωραία μόδα μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, εννοείται. Πάμε, δεν το συζητάω. Είναι ευπρόσδεκτη για μας γυναίκες ιδιαίτερα, δεν το συζητώ. Γι' αυτό το είπα τώρα, επειδή λίγο το ξεκινήσαμε σήμερα λίγο βαριά με το όχι του Καποδίστρια. Ποιος το είπε? Μεταξά. Μεταξά. Αυτό τώρα. Το έκανα ένα λεπτό για να δω εάν και οι τέσσερις ακούσατε σωστά αυτά που είπε η Αγγελική. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι στο τέλος θα κλείσω και με μία μόδα, πάρα πολύ ωραίο, από κάτω. Από πάνω ή από κάτω, αποφάσισε. Από πάνω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό, Γιάννη, δείξω λίγο τι ωραία δουλειά. Είδες. Καταπληκτικό, είδες. Είδες τι ωραία δουλειά και πόσο πιο ωραία δείχνεται στα δάχτυλά μου. Πάντα. Και αυτό να το τονίσουμε. Λοιπόν, Ευτυχία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θέλω να μου φτιάξετε κάτι ιδιαίτερο κάτι για ιδιαίτερο το σπίτι, κατάλαβες, εννοείται, που πόσος κόσμος μπαίνει και βγαίνει, να το βλέπει κιόλας. Βάλε και την ταμπέλα πάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία δουλειά. Και θέλω να μας ξανάρθετε γύρω στις γιορτές, να φτιάξουμε πολύ πριν χειροποίητες μπάλες, ιδιαίτερο δέντρο. Έχουμε σκοπό, ούτως ή άλλως το είχαμε συζητήσει, γιατί σου λέω, επιλέγω. Βάσει. Το τι θέλει ο κόσμος. Όχι, και να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Σαφώς, εννοείται, ο καλεσμένος μας. Οπότε επιλέγω ανθρώπους που έχουν να δείξουν κάτι εύκολο μεν,
Ιδιαίτερο δε. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τώρα πίνακα και καθρέφτη ανάπτυξη. Σαφώς. Εννοείται. Στοιχεία ή που κάνω εγώ. Σαφώς. Να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκυ Μπάδα. Ευχαριστώ, Ευτυχία. Συγγνώμη λίγο να μιλήσω εγώ στο μικρόφωνο γιατί έχω να τραγουδήσω μέρες. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω λοιπόν ήταν. Πώς με βρίσκεις, γιατί πρέπει να ξέρεις. Και αυτό που ήθελα να σας πω. Καταλαβαίνεις, κάτσε ένα λεπτό, συγγνώμη. Ήθελα να σας πω λοιπόν το εξής. Ότι εμείς δείχνουμε κάποια πράγματα που μπορείτε πολύ εύκολα να φτιάξετε στο σπίτι. Όμως. Σίγουρα αυτός που έχει την ευρεσιτεχνία και την δεξιοτεχνία σαφώς θα κάνει και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε το παράδειγμα, τώρα μιλάω από δύο μικρόφωνα, αλλά αυτό μου αρέσει γιατί από τη μία αισθάνομαι τραγουδιστή και από την άλλη παρουσιαστή. Είναι οι δύο. Είναι κάποτε. Συγγνώμη, γιατί τώρα θα κάνω και συνέντευξη. Κάποτε με είχαν ρωτήσει τι από τα δύο ξεχωρίζω. Θα σας πω λοιπόν ότι η τηλεόραση είναι η γυναίκα μου, αυτή δηλαδή που παντρεύτηκα, αλλά το μικρόφωνο, δηλαδή το τραγούδι, είναι το αίσθημά μου. Καμιά φορά συναντιόνται αυτά τα δύο, καμιά φορά δεν συναντιόνται και ποτέ. Από εδώ η γυναίκα μου. Και από εδώ οι τίτλοι τέλους. Όχι ακόμα. Break, μόδα και τίτλους. Γεια. Γεια σας. Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή.